Αλγινέ εντυπώσει προκάλεσε η αντίδραση του Δήμου Ιγουμενίτσα στην αυτονόητη για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αντικατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων στην Ιγουμενίτσα από τι προηγούμενε με την αναγραφή του ΤΕΗ Υπήρου στι Νέε με την ένδειξη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστημιούπολη Ιγουμενίτσα. Η αντίδραση αυτή που έλαβε επίσημη μορφή με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιγουμενίτσα αποτέλεσε έναν ακόμη κρίκο στι αντιδράσει τη Δημοτική Αρχή μετά την αναστολή λειτουργία του Τμήματο Διερμηνία και Μετάφραση. Όπω έγινε όμω και για τα 37 νέα νέα τμήματα που είχαν συσταθεί σε όλα τα πανεπιστήμια. Οι Βρετανικέ Αρχέ του Ιδρύματο επιχείρησαν να στείλουν ένα μήνυμα προ τι τοπικέ αρχέ τη Ιγουμενίτσα ότι δεν πρόκειται να ανοιχθούν καμία παρέμβαση στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου, παράλληλα όμω να αφήσουν ένα ανοιχτό παράθυρο για την αξιοποίηση των δομών και τη συνέχιση τη παρουσία του Πανεπιστημίου στη Θεσπρωτεία στο πλαίσιο τη στρατηγική ανάπτυξη του Ιδρύματο. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει συμπληρώσει πάνω από 50 χρόνια λειτουργία καταγράφεται ως ένα μεγάλο περιφερειακό πανεπιστήμιο με σημαντικές επιδόσεις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές και ερευνητικέ και στον ελλαδικό χώρο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχει ένα χαρακτηριστικό εξωστρέφειας σε σχέση με την έρευνα και ποτέ μέχρι σήμερα δεν δέχτηκε παρεμβάσεις από καμία άλλη αρχή στο ακαδημαϊκό του έργο ή στρατηγική του ανάπτυξη. Άρα έτσι θα κινηθούμε και στην υπόθεση της Ιγουμένιτσας. Δεν πρόκειται να αντιδικήσουμε ούτε να απαντήσουμε στο Δήμο, αλλά θα παρακαλούσαμε λίγο να γίνει σεβαστή η ακαδημαϊκή λειτουργία και ο στρατηγικό σχεδιασμό ενό μεγάλου ιδρύματο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι Βρετανικέ Αρχέ, έγινε λόγο για τακτικέ Far West που δεν τιμούν την αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά που επιπλέον δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτέ από το Πανεπιστήμιο. Ο Αντιπρίτανη κ. Νικολόπουλο φρόντισε να υπενθυμίσει ότι στην Οικουμενίτσα εξακολουθεί να λειτουργεί το τμήμα, οι αιστείε, υπάρχουν φοιτητέ, καθηγητέ, αίθουσε διδασκαλία και θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκαν και οι Αντιπριτάνοι Σπύρο Γεωργάτο και Μινά Πασχόπουλο, αντίστοιχα. Οι πινακίδε τι οποίε θέσαμε ενημερώσαμε την αρμόδια υπηρεσία τη περιφέρεια. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν είναι ορθόν αυτό το οποίο λέγεται στο ψήφισμα ότι παρανόμω και χωρί άδεια υπάρχει το σχετικό έγγραφο και ήταν πλήρω νόμιμα και πλήρω νόμιμα έγινε όλη η διαδικασία. Να αναφέρω ότι δεν καταργήθηκε το Πανεπιστήμιο από, το, από την Πανεπιστημίου Πολύ Ήδη υπάρχει, υπάρχουν φοιτητικές αιστείες που διαμένουν 24 φοιτητέ αυτή τη στιγμή, υπάρχει εστιατόριο, υπάρχουν αίθουσε διδασκαλίε, υπάρχουν φοιτητέ, υπάρχουν μέλη ΔΕΠ. Άρα, κάποιε πινακίδε που να αναγράφουν πανεπιστήμιο ανήνων, ειλικρινά η η Πριτανία δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ενοχλούν. Το κάμπου τη Οικουμενίτσα αυτή τη στιγμή αποτελεί αναπόστα... αναπόσπαστο τμήμα ως υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ε, δεν είναι δουλειά ούτε του Δήμου το οποιοδήποτε άλλου έξω ακαδημαϊκού παράγοντα να προσδιορίσει ποιες ακριβώς δραστηριότητες θα στεγάσει στον συγκεκριμένο χώρο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ε, δεν συνάδει με το ρόλο μιας συντεταγμένης αρχής όπως είναι η Δημοτική Αρχή να παίζει το ρόλο του κινηματικού στοιχείου και να απομακρύνει πι πι πινακίδες ή να παρεμποδίζει, ας πούμε, την εγκατάστασή τους. Αυτά τα πράγματα γίνονται με έναν ορισμένο τρόπο, με σύνομες διαδικασίες και δεν είμαστε εδώ κατάσταση far west. Όπως καταλάβατε, το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών θα μιλάμε για μια τετραετία για το διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ουμενίτσα. Και βέβαια, όπω πολύ σωστά είπε ο αντιπρίτανη ο κύριος Γεωργάτος και ο πρίτανη ο κύριος Σαλμπάνη, είναι το ακαδημαϊκό κομμάτι, δηλαδή το τι θα κάνει για την Ουγγουμενίτσα επί ακαδημαϊκού προσανατολισμού και στρατηγική, θα το αποφασίσει η σύγκληση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανεξάρτητα από το τι δομέ θέλει ήδη να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην Ουγγουμενίτσα. Είτε πρόκειται για θερινά και χειμερινά σχολεία, είτε πρόκειται αν ξεμπλοκάρουν από το Υπουργείο τα διετή προγράμματα.